Έχω 18 λεπτά. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε μια κανονική χώρα, η πρώτη ομιλία Υπουργού Οικονομικών στο πλαίσιο της κατάθεσης και συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων αφορά τον οικονομικό προγραμματισμό τετραετίας. Δεν ζούμε όμως σε κανονική χώρα, όπως και ο προϋπολογισμός του κράτους που αναγκάστηκε να καταθέσει ο προκάτοχός μου ήταν μια άσκηση άνευ ουσίας, καθώς όλα τα δεδομένα ήταν στον αέρα, εν ώψη μιας μη συμφωνίας μεταξύ της προηγούμενης κυβέρνησης με τους δανειστές. Κάτι τέτοιο θα συνέβαινε και σήμερα, αν παρουσίαζα στη Βουλή προγραμματισμό τετραετίας. Τη στιγμή που όπως είναι παγκοσμίως γνωστό, βρισκόμαστε εν μέσω μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης, το αποτέλεσμα της οποίας θα προσδιορίσει όλες τις παραμέτρους. Όλες τις παραμέτρους του προϋπολογισμού, όχι μόνο του φετινού, αλλά και των υπόλοιπων ετών. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε πρόσφατες συνομιλίες του με ξένους αξιωματούχους, τους είπε ότι σκέφτεται να πρωτοτυπήσει. Να κάνει πράξη αυτά που υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό. Θα μου επιτρέψει να τον αντιγράψω. Σκέφτομαι και εγώ να πρωτοτυπήσω. Να προσέρχομαι στο Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε, και να μιλώ ειλικρινά για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Κύριε Πρόεδρε, έχετε τη δέσμευσή μου ότι η πληροφόρηση του λαού για την οικονομία μας θα ξεκινάει από αυτή εδώ την αίθουσα. Σέβομαι τον τύπο, τα μέσα, το διαδίκτυο, αλλά το Κοινοβούλιο προέχει. Πρώτα εδώ, μετά στα μέσα. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν παρόν τις προηγούμενες ώρες, αλλά ξέρετε, αυτές τις μέρες η προετοιμασία για την Τετάρτη είναι υπερπάντων. Πιστεύω ότι έχω την κατανόησή σας. Ας μιλήσουμε όμως ανοιχτά. Η κυβέρνησή μας, όπως και η προηγούμενη, τελεί υπό ασφυκτικές πιέσεις. Υποκαθεστώς απειλών που δεν συνάδουν με τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Πίεση που πίεση να αποδεχθεί ένα πρόγραμμα που αντίθετα με προηγούμενες κυβερνήσεις, πρέπει να πω, εκλέχθηκε να αμφισβητήσει ως προς τη λογική του. Θέλω να σας πω κάτι απλό. Αν επρόκειτο για ένα πικρό μεν, θεραπευτικό δε φάρμακο, το οποίο μας πιέζουν να καταπιούμε για το καλό μας, θα πρότεινα να το καταπιούμε. Αν πίστευα ότι η υποχώρησή μας και η αποδοχή του μνημονιακού προγράμματος που τρέχει, το οποίο ουσιαστικά ως προς τη λογική του και τη φιλοσοφία του παραμένει το ίδιο από το 2010, κάποια στιγμή, έστω και δύσκολα, έστω με πόνο, θα έβγαζε την Ελλάδα από την κρίση, θα πρότεινα να προχωρήσουμε, να υποχωρήσουμε, χωρίς δογματισμούς και εγωισμούς. Δεν το πιστεύω όμως. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω στην αντιπολίτευση πως ανεξάρτητα από τις διαφωνίες μας, προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας φέρθηκαν απερπώς στην κυβέρνησή σας. Να πω πως η αποτυχία των προηγούμενων τριών κυβερνήσεων, όχι μόνο της προηγούμενης κυβέρνησης, η αποτυχία στο να πιάσει τους στόχους της, δεν οφείλεται στην έλλειψη ικανότητας όσο αφορά την εφαρμογή του προγράμματος. Οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως είχε πει και ο Τζον Μέινιαρντ Κέινς για τη συνθήκη των Βερσαλιών, οι ισχυροί επέβαλαν στον ιτημένο όρους που δεν είχαν δικαίωμα να επιβάλλουν και παράλληλα ο ιτημένος αποδέχτηκε και δεσμεύσεις που δεν είχε δικαίωμα να αποδεχθεί επειδή ήταν αδύνατο να εκπληρωθούν. Έτσι και με το πρώτο μνημόνιο το Μάη του 2010, έτσι και με το δεύτερο στις αρχές του 2012, έτσι και με την τροποποίησή του στα τέλη του 2012. Όσο και να αληθεύει ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις ολιγόρησαν στις μεταρρυθμίσεις, ιδίως στην αντιμετώπιση αυτού που εγώ ονομάζω μακροπαρασιτισμό, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσαρμογής ήταν καταδικασμένο να αποτύχει όποιος και να το εφάρμοζε. Ακόμα και οι επιτυχίες τους, όπως η μετάβαση σε πρωτόγενες πλεόνασμα, ενίσχυσαν τον αποπληθωρισμό και εμπέδωσαν μια κάκιστη μακροοικονομική δυναμική που υπονόμευε ακόμα και τις καλές προσπάθειες. Ο λόγος ήταν απλός. Από το 2008, όταν κατέρευσε το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα αρχής γενομένης στη Wall Street και ένα χρόνο αργότερα η Ευρώπη ολόκληρη μπήκε στη βαθιά ύφεση, ήταν δεδομένο για κάποιους εξ ημών ότι το ελληνικό κράτος θα έπαβε να μπορεί να αναχρηματοδοτεί το μεγάλο δημόσιο χρέος του. Για να το πω χωρίς εφημισμούς. Το ελληνικό κράτος χρεοκόπησε το 2010. Ένα πρόβλημα δυστυχώς χρεοκοπίας αντιμετωπίστηκε ως εάν να ήταν πρόβλημα ρευστότητας. Έτσι δόθηκε το μεγαλύτερο δάνειο στην ανθρώπινη ιστορία στο πιο πτωχευμένο κράτος της Ευρωζώνης υπό όρους που συρρήκνωναν τα εισοδήματα από τα οποία έπρεπε να αποπληρωθούν τόσο τα παλαιά όσο και τα νέα δάνεια.
Δεν χρειαζόταν να είναι κανείς οικονομολόγος για να καταλάβει ότι δεν μπορούσε να έχει αίσιο τέλος αυτή η πολιτική. Δεν χρειαζόταν να είναι κανείς οικονομολόγος για να κατανοήσει πως οι γιορτές και τα πανηγύρια το Μάιο του 2010 για το μέγα δάνειο που μας έδωσαν βασίζονταν σε μια τοξική φαντασίωση που θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια την Ελλάδα στα πέτρινα χρόνια και την Ευρώπη στην αποτελμάτωση. Δεδομένου ότι η δική μας διάσωση μέσα σε ΙΓΑ, το δικό μας μνημόνιο, ουσιαστικά αποτέλεσε το μοντέλο για την αντιμετώπιση της κρίσης αλλού. Με αποτέλεσμα η κρίση να επεκταθεί από την Ελλάδα στις αγορές ομολόγων αρχικά και μετά με την επέμβαση, παρέμβαση, την προσβεστική του κυρίου Ντράγκη το καλοκαίρι του 2012, η κρίση αυτή να κάνει μια μετάσταση σαν καρκίνος και να χτυπήσει τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Και όχι μόνο της χώρας, της Ευρώπης ολόκληρης. Με αποτέλεσμα τον αποπληθωρισμό που σήμερα κατατρώει την μελλοντική ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της Ευρώπης. Η μεγάλη ελπίδα των έως πρότινος κυβερνώντων και της Τρόικας ήταν πως οι μεταρρυθμίσεις θα ήταν αυτές που θα έδιναν το έναυσμα για την αντιμετώπιση της αυτοτροφοδοτούμενης κρίσης χρέους, ύφεσης, επενδύσεων. Όμως αυτό που τους διέφυγε είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις, ιδίως όταν οι προτεραιότητες τους είναι λαθασμένες και όταν ο μακροπαρασιτισμός αφήνεται στην ησυχία του και στοχεύονται μόνο μερικές επιλεγμένες μορφές μικροπαρασιτισμού, οι μεταρρυθμίσεις απορρίπτονται από μια κοινωνία σε απόγνωση ως ξένο σώμα. Όταν το τρίγωνο της αμαρτίας των κατασκευαστών, των καρτέλ, των τραπεζών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης αφήνεται ανέπαφο, την ώρα που οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίοι χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους και το τροφαντό κατεστημένο τους δείχνει το δάχτυλο λέγοντας «μαζί τα φάγαμε», η υπόθεση των μεταρρυθμίσεων έχει χαθεί. Ιδίως το κατάλογο των μεταρρυθμίσεων δεν έχει γεννηθεί εδώ, αλλά έχει έρθει με email ή fax από την Washington, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Για να μην σας κουράζω. Το τέλος της κρίσης δεν θα έρθει αν πούμε άλλο ένα ναι στο εφαρμοζόμενο πρόγραμμα. Τι ωραία που θα ήταν αν το φάρμακο ήταν πικρό μεν, θεραπευτικό δε. Θα το παίρναμε χωρίς διαπραγμάτευση και θα είχαμε το κεφάλι μας ήσυχο. Θα μπορούσαμε να μην τρέχουμε στις Βρυξέλλες κάθε λίγο και λιγάκι και να τρέξουμε τα υπουργεία μας. Δυστυχώς το δίθεν φάρμακο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τοξικό. Και το χειρότερο, το γνωρίζει αυτό ο θεράπων ιατρός. Απλά έχει δεσμεύσεις να συνεχίσει να μας το δίνει, παρόλο που ξέρει και κατηδίαν το παραδέχεται ότι κακό κάνει, καλό δεν κάνει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιδέα ότι μια χώρα χωρίς ουσιαστική τραπεζική πίστη, με το παραγωγικό της ιστό καταρακωμένο, με εργαζόμενους εξαθλειωμένους, άνεργους, απλήρωτους, με ένα δυσθεώρητο δημόσιο χρέος, ότι μια τέτοια κοινωνική οικονομία θα καταφέρει να ξεφύγει από τη σκοτοδύνη, παράγοντας πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 4,5% για τα επόμενα συναπτά χρόνια, αυτή η ιδέα κάνει οποιοδήποτε σοβαρό οικονομολόγο ανά τον κόσμο να κουνά το κεφάλι με απόγνωση. Όλοι γνωρίζουν ότι έξοδος από την κρίση με τέτοιες δεσμεύσεις, υπό τέτοιες συνθήκες, δεν νοείται. Ακόμα και η Τρόικα το γνωρίζει. Το παραδέχονται όσο τα μικρόφωνα είναι κλειστά. Δεν το παραδέχονται όταν τα μικρόφωνα ανάβουν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε η ώρα αυτά που λέγονται και κλεισμένων των θυρών και όταν τα μικρόφωνα είναι κλειστά να υποθούν στο δημόσιο ευρωπαϊκό διάλογο. Όσο επικρατεί αυτή η διγλωσία που επιτείνει τη μεγάλη κρίση της χώρας και τον μεγάλο αποπληθωρισμό της Ευρωζώνης, η μόνη κερδισμένη είναι οι εχθροί της Ευρώπης, οι εχθροί της δημοκρατίας, εκείνοι που επενδύουν στο μίσος και στη μυσαλλοδοξία. Πολλοί αναρωτιούνται, γιατί αυτή η διγλωσία, γιατί αυτή η αιμονή σε αποτυχημένες πολιτικές. Ακόμα και νεοφιλελεύθεροι τραπεζίτες της Wall Street, του City, του Λονδίνου, συμφωνούν, κρίνουν την πολιτική που εμένει, στην οποία εμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση αδιέξοδη και μισανθρωπική. Ο λόγος είναι απλός. Για χρόνια παραπλανούσαν τους βουλευτές τους, τους λαούς τους. Τους έλεγαν ότι τα μνημονιακά δάνεια ήταν δείγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στους τεμπέληδες τους Έλληνες, στους Ισπανούς, στους Πορτογάλους, στους Ιρλανδούς, στην περιφέρεια. Η αλήθεια βεβαίως ήταν διαφορετική. Το πρώτο μνημόνιο επρόκειτο για πράξη αλληλεγγύης, αλλά αλληλεγγύης προς τις τράπεζες της Βόρειας Ευρώπης, όπου κατέληξε το 90% των ευρώ που δόθηκαν, που λάβαμε. Σύμφωνα με την BIS, τη διεθνή, αν θέλετε, των κεντρικών τραπεζών της Δύσης,
Το πρώτο μνημόνιο επέτρεψε τις τράπεζες της Γερμανίας και της Γαλλίας να ξεφορτωθούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ελληνικού χρέους στην ονομαστική του αξία, την ώρα που η αγοραία του αξία είχε μειωθεί 81%. Αυτό εννοούμε με τη φράση «Σοσιαλισμός αποκλειστικά για τραπεζίτες». Αυτός ήταν ο λόγος που τότε, αν θυμάστε, το 10, το 11, η φράση «αναδιάρθρωση χρέους» θεωρείται εθνική προδοσία. Όταν όμως αυτή η κοινική μεταβίβαση τραπεζικών ζημιών ολοκληρώθηκε και αυτές οι ζημίες μεταφέρθηκαν στους ώμους, στους ισχνούς, των πιο ισχνών φορολογούμενων, όχι μόνο της Ελλάδας και της Ευρώπης, τότε ξαφνικά είχαμε ένα διάρθρωση χρέους, την ονομάσαμε PSI, ένα τεράστιο κούρεμα που έπληξε τα ασφαλιστικά ταμεία, τους ιδιώτες ομολογιούχους, τις τράπεζες της Κύπρου και βέβαια πάλι τον Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος δανείστηκε από τους εταίρους μας υπέρ των ελληνικών αυτή τη φορά τραπεζών. Σήμερα, 5 χρόνια μετά, η κρίση που ξεκίνησε στη Wall Street το 2008, που καταράκωσε την Ελλάδα, το σταθρότερο μέρος του ευρωζωνικού αρχιτεκτονήματος, αυτή η ίδια κρίση έχει κάνει μετάσταση, έχει πάει παντού. Έχει διεισδύσει στις αρνητικές προσδοκίες των πολιτών ανά την Ευρώπη, ενισχύοντας τον αποπληθωρισμό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κακά τα ψέματα, ένα στόχο έχει, σύμφωνα με το καταστατικό της, τον πληθωρισμό στο λίγο κάτω από το 2% και την αποφυγή του αποπληθωρισμού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως και όλοι μας, έχει αποτύχει σε αυτό το στόχο. Έχει χάσει τον έλεγχο της νομισματικής πολιτικής. Έχει πιαστεί στη βάναυση παγίδα του αρνητικού πληθωρισμού. Σας κούρασα με όλα αυτά για ένα λόγο. Για να σας εξηγήσω γιατί αντί να πάρουμε τον εύκολο δρόμο της συμφωνίας με αυτά που μας πιέζουν να συμφωνήσουμε, απαιτούμε μια νέα συζήτηση για την ουσία του προβλήματος. Επειδή οι πολιτικές που απαιτούν να καταπιούμε είναι μέρος του προβλήματος και όχι πραγματικό φάρμακο. Όχι μόνο για μας, αλλά για την Ευρώπη ολόκληρη. Επιτέλους, κάποιος πρέπει να πει όχι. Έπεσε πάλι στη μικρή Ελλάδα ο κλήρος να πει αυτό το όχι. Φαίνεται το έχει η μοίρα μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη διαπραγμάτευση που έχει ήδη αρχίσει, προσερχόμαστε με ένα και μοναδικό αίτημα. Να μας δοθεί η ευκαιρία να καταθέσουμε τις απόψεις μας, τις προτάσεις μας. Αντίθετα, από την πρώτη στιγμή που εκλεγήκαμε, πριν ακόμα ορκιστούμε ως βουλευτές, μας έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό λέγοντάς μας είτε υπογράφετε, είτε αποσιωπητικά. Η σταθερή μας απάντηση, όπου έχουμε βρεθεί και όπου έχουμε συνομιλήσει, είτε εδώ είτε στην Ευρώπη, εκτός Ελλάδας, είναι απλή. Εδώ έχουμε δύο αλληλοσυγκρουόμενες αρχές. Σεβαστές και οι δύο. Απ' τη μία υπάρχει η συνέχεια του κράτους, η δέσμευση που έχουμε, που έχουν αποδεχτεί προηγούμενες κυβερνήσεις, για το τρέχον πρόγραμμα. Σεβαστή αυτή η δέσμευση. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια νέα λαϊκή εντολή, για να αμφισβητήσουμε τη λογική αυτού του προγράμματος. Και αυτή πρέπει να είναι σεβαστή, εκτός αν συμφωνούμε ότι σε μια χώρα που βρίσκεται σε πρόγραμμα στην Ευρώπη πρέπει να καταργηθούν οι εκλογές. Ερώτηση κρίσεως λοιπόν για όλους μας. Πώς μπορούν να παντρευτούν αυτές οι δύο αρχές? Έχουμε, αυτό δεν είναι άλλωστε το ίδιο της δημοκρατίας, να παντρεύει αλληλοσυγκρούμενες αρχές. Δική μας πρόταση είναι η εξής. Ούτε θα ασκήσουμε το ισχύον πρόγραμμα, ούτε εσείς θα απαιτήσετε την τυφλή εφαρμογή του, λες και δεν έγιναν εκλογές. Όπως κάνουν οι σοβαρές επιχειρήσεις, οι έξυπνοι συμβεβλημένοι σε κάποιο συμβόλαιο, όταν αλλάξουν τα δεδομένα, συμφωνούν να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, μια γέφυρα μεταξύ συμβολέων, μεταξύ της ισχύουσας συμφωνίας και μιας νέας που θα εξασφαλίσει ικανό χρόνο στα δύο μέρη να προβούν στις συζητήσεις, στις διαβουλεύσεις που θα παράξουν μια κοινώς εποφελή νέα συμφωνία. Αυτό ζητάμε να συμφωνηθεί τώρα. Μια συμφωνία γέφυρα μεταξύ του μνημονιακού προγράμματος που ισχύει και ενός νέου συμβολέου, όπως το λέμε, μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης, που θα βάλει τη χώρα σε πορεία ανασυγκρότησης και που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να ανακτήσει την αξιοπιστία της απέναντι σε όλους τους λαούς της. Εμείς τι δεσμευόμαστε να κάνουμε στη διάρκεια αυτών των μερικών μηνών της γέφυρας? Δεν θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι, καμία κίνηση που θα εκτροχιάσει τον προϋπολογισμό. Καμία κίνηση που θα μειώσει το πρωτογενές πλεώνασμα του 2015 από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε, γύρω στο 1,5%. Θα καταθέσουμε και θα βάλουμε μπροστά βαθιές μεταρρυθμίσεις σε συνεργασία με τον ΟΣΑ, ο Γενικός Γραμματέας του οποίου, ο κύριος Άγγελ Γκουρία, έρχεται την Αθήνα αύριο, με στόχο να μας βοηθήσει, αυτός και ο οργανισμός του, στον άρτιο σχεδιασμό των μεταρρυθμίσεων και τη διάφανη και αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις
θα προσθέσουμε περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Δεσμεύσεις με τις οποίες ως όφρονες άνθρωποι δεν έχουμε καμία αντίρρηση, εφόσον βεβαίως το 30% που κρίνουμε απαράδεκτες, είτε μπουν σε αναστολή είτε αφαιρεθούν. Προτείνουμε ότι σε συνεργασία με τους εταίρους μας, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα καταστρώσουμε μαζί το σχέδιο καταπολέμησης της ανθρωπιστικής κρίσης που προέκυψε λόγω των ευρωπαϊκών πολιτικών άρνησης και των αστοχιών των ελληνικών κυβερνήσεων και της ελληνικής κοινωνίας. Τέλος, τρόικα τέλος, όπως έχουν πλέον αποδεχτεί και οι ίδιοι δανειστές μας. Τι εννοώ με τρόικα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν εννοώ τους τρεις θεσμούς στους οποίους ανήκει η Ελλάδα. Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο οποίο ανήκουμε από τον Bretton Woods, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι η κεντρική μας τράπεζα, ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία είμαστε. Τι εννοούμε με τρόικα, εννοούμε το κλιμάκιο τεχνοκρατών που έρχεται με απικιακή συμπεριφορά στην Ελλάδα, που δεν είναι εξουσιοδοτεμένη να συζητήσει μαζί μας την φιλοσοφία του προγράμματος. Αυτό τελείωσε. Αυτή είναι η πρότασή μας για τη Συμφωνία Γέφυρα, που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε μια σοβαρή αναθεώρηση της συμφωνίας μας με τους δανειστές μας, με τους εταίρους μας, όσο αφορά την μακροδυναμική ανάλυση, τα πρωτογενή πλεονάσματα, την αναδιάρθρωση του χρέους, τις βαθιές μεταρρυθμίσεις που θα ακολουθήσουν στη συμφωνία που θα ακολουθήσει μετά. Ζητάμε πολλά. Νομίζω ότι ζητάμε τα αυτονόητα. Κοιτάξτε, η λαϊκή εντολή δική μας δεν μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε το κεφάλι μας. Έχουμε άλλες 18 εντολές άλλων δημοκρατικών χωρών. Ένα δικαίωμα μας δίνει. Να ζητήσουμε, να ακουστούμε, να μας δοθούν μερικές εβδομάδες, να καταθέσουμε τις απόψεις μας. Και από εκεί και πέρα, η δική μας εντολή έχει την ίδια αξία και την ίδια δύναμη και ισχύ και νομική υπόσταση, όπως και οι δικές τους. Όπως είπα στο Γάλλο ομολογό μου, τον κύριο Σαπέν, είναι καιρός να επιστρέψουμε σε μια βασική αρχή του Ζαν Μονέ. Την αρχή ότι αν προσέλθουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και κάτσουμε σε αντίθετες μεριές του τραπεζιού και ο καθένας αρχίζει και λέει αυτό που είχε σκεφτεί ότι θα πει, οι πιθανότητες αποτυχίας είναι μεγάλες. Αν κάτσουμε όλοι μαζί όμως στην ίδια μεριά του τραπεζιού και βάλουμε το πρόβλημα απέναντι, οι πιθανότητες μιας επίλυσης και μιας συμφωνίας μεγιστοποιούνται. Με αυτή τη φιλοσοφία πήγαμε στο Παρίσι, στη Φραγκφούρτη, στο Βερολίνο, στη Ρώμη και με αυτή τη φιλοσοφία θα προσέλθουμε και την Τετάρτη στο Eurogroup. Στόχος μας είναι η ευρωπαϊκή οπτική και το συμφέρον του μέσου Ευρωπαίου, όχι του μέσου Έλληνα, όχι του μέσου Σλοβάκου, όχι του μέσου Γερμανού. Γιατί το συμφέρον του μέσου Έλληνα ταυτίζεται και με το συμφέρον του μέσου Έλληνα, του μέσου Ευρωπαίου. Επί προσωπικού, και έτσι θα κλείσω, να ξέρετε ότι επειδή θα είμαι κλεισμένος, όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοι που το έχουν κάνει αυτό και έχουν βρεθεί σε εκείνες τις απίστευτα δυσάρεστες αίθουσες των Βρυξελών, είσαι κλεισμένος μόνος σου για πάρα πολλές ώρες, θα προσέλθω σε αυτή την αίθουσα με τις εξής σκέψεις. Πρώτον, θα σκέφτομαι ότι εκπροσωπώ όχι μόνο το 40% του λαού που μας ψήφισε, αλλά και το 60% που δεν μας ψήφισε. Θα κρατάω κατά νου από τη μία τις συγκινητικές προτροπές του κόσμου να μην κάνουμε πίσω και από την άλλη το εθνικό και ευρωπαϊκό μας καθήκον να βρούμε μια λύση. Θα θυμάμαι την αγωνία του Κωνσταντίνου Καραμαλή να βάλει και να κρατήσει την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Θα θυμάμαι παράλληλα τη σκληρή αλλά χρήσιμη κριτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την Ευρώπη, τον καρτέλ, που θεωρεί τη δημοκρατία διακοσμητική και ανεκτή μόνος στο βαθμό που οι εκλογές δεν αλλάζουν τίποτα. Πάνω απ' όλα όμως θα θυμάμαι το μάθημα που μας δίδαξε ο Ανδρέας Παπανδρέου, το οποίο κάποιοι ξέχασαν, ότι τον yes man δεν τον σέβεται ούτε αυτός στον οποίο λέει συνέχεια ναι, ναι, ναι. Παράλληλα, σας εγγυώμαι ότι θα πασχίσω να πω το ναι σε κάθε έντιμη και λογική πρόταση που δεν βαθαίνει την κρίση, που δεν της δίνει άλλη μία όθηση. Ούτε yes man, λοιπόν, ούτε no man. Απλώς Ευρωπαίοι πολίτες που ξέρουν να υπεραμείνονται το ευρωπαϊκό συμφέρον, ορθώνοντας ανάστημα απέναντι σε πολιτικές που μπορεί να είναι πλειοψηφικές στην Ευρώπη σήμερα, αλλά πλήττουν βάναυσα την Ευρώπη και τη δημοκρατία. Τέλος, την ώρα που είμαστε κλεισμένοι σε εκείνες τις αίθουσες, θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει ελληνική ψυχή, δεν θα υπάρξει κάποιος στο κοινοβούλιο ή εκτός κοινοβουλίου, που όπως οι μαυραγορείτες της κατοχής προσεύχονταν «Βάστα Ρόμελ». Λαμβάνω ως δεδομένο ότι θα σας έχουμε όλες και όλους μαζί μας. Και δεσμεύομαι
Και αυτό το λέω σε εσάς. Ως υπουργός των οικονομικών μιας ρημαγμένης οικονομίας, που θα προσπαθήσουμε να ανορθώσουμε όλοι μαζί, σε αυτή εδώ την αίθουσα από μένα δεν θα υπάρξει ποτέ διάθεση αντιδικίας ή αντιπαράθεσης με κανέναν συνάδελφο, ιδίως της αντιπολίτευσης. Ευχαριστώ.